Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο τομέας της φυσικής κατάστασης έχει κεντρικό ρόλο για μια ομάδα με στόχους και φιλοδοξίες. Ο Όφη εμπιστεύεται σε αυτό το κομβικό πόστο δύο ανθρώπους με επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενό τους, αλλά και εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο εργοφυσιολόγος και προπονητής φυσικής κατάστασης Νίκος Κουνδουράκης και ο sports scientist Γιώργος Ερμίδης είναι το δίδυμο των κριτικών, οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά στην ομαδική προσπάθεια. Οι δύο συνεργάτες του Βάλτας Νταμπράουσκας παραχώρησαν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Crete TV και την εκπομπή Crete Σήμερα για τη μεγάλη σημασία της φυσικής κατάστασης στο ποδόσφαιρο, αναλύοντας όλες τις πτυχές και τις παραμέτρους. Ένα εύρος πραγμάτων δεν είναι αυτό που εννοεί ο κόσμος, απλά η ομάδα τρέχει, δεν τρέχει. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι που πρέπει να γυμναστούν. Υπάρχει κατανομή ρόλων σε μια επαγγελματική ομάδα πλέον, γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ασχοληθεί με όλα. Παλιά ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και βγαίνει ένα πλάνο το οποίο πρέπει εβδομαδιαία να ακολουθηθεί. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπει ο κόσμος στον αγώνα. Έτσι, είναι μια διαδικασία προετοιμασίας για τον αγώνα, η οποία δεν είναι και βραχυπρόθεσμη, είναι μακροπρόθεσμη. Έτσι, έχουμε στόχους, στους οποίους θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα παρεμβατικό πρόγραμμα για να γίνει αυτό. Θα συμφωνήσουμε με αυτά που είπε ο Νίκος και το καινούριο, η πραγματικότητα καινούργια και όσο εξυγχρονίζεται το ποδόσφαιρο, χρειάζονται περισσότερα άτομα και πόσο μάλλον και στον τομέα της φυσικής κατάστασης, που πια δεν βρίσκεται ένας γυμναστής όπως ήταν στο παρελθόν. Μπορεί να βρίσκεται από 2, 3 έως και 4 σε πολύ μεγάλες ομάδες και προηγουμένα πρωταθλήματα ανά τον κόσμο. Εγώ έρχομαι σαν δεύτερος γυμναστής, να πούμε την αλήθεια, έχοντας ρόλο αρχικά με τα GPS που φοράνε πια οι ποδοσφαιριστές, για να βλέπουμε τι καλύπτουν και τι κάνουν μέσα στο γήπεδο ακριβώς. Βοηθάω επίσης σε κάποιο κομμάτι από θεραπείας των ποδοσφαιριστών, από κατάστασης, κάποιες τιμές, όπως και κάποια διατροφικά κομμάτια, κάποια συμπληρώματα που μπορούν να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους ποδοσφαιριστές, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Που εσείς εστιάζετε, είναι η ταχύτητα, είναι η έκρηξη, είναι η δύναμη, είναι όλα αυτά μαζί? Καταρχήν δεν μπορείς να εστιάσεις ένα μόνο, διότι εξαρτάται και από το χαρακτηριστικό κάθε παίκτη. Υπάρχουν παίκτες που είναι αργοί, υπάρχουν παίκτες που είναι ταχυδυναμικοί. Τα στοιχεία είναι κοινά για τους άλλους αθλητές, αλλά κάθε άθλημα έχει ιδιαιτερότητες. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο με τις 5 αλλαγές, είναι τελείως διαφορετικό. Άρα λοιπόν έχει πάει πως, αν γίνει μέσω της ανάλυσης των GPS που κάνει ο Γιώργος και τα κοιτάμε μαζί, υπάρχει μια πιο ταχυδυναμική μορφή του ποδοσφαίρου πλέον. Δηλαδή, σαν όγκος, θέλω να μιλήσω λίγο προπονητικά, σαν όγκος δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι υψηλής έντασης, είναι πολύ μεγαλύτερο από πριν. Έτσι, άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά του αθλήματος αυτού καθ' αυτού και να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν με ανάλυση των GPS που είναι το εξωτερικό φορτίο, δηλαδή αυτό που μας δείχνει ο παίκτης, του εσωτερικού φορτίου είναι αυτό το οποίο ο οργανισμός νιώθει από αυτό που πράττει. Προσπαθούμε και εμείς να προσαρμόσουμε στα δικά μας μέτρα αυτό που πρέπει να κάνουμε ώστε να είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές για τον αγώνα. Το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όπως είπε και ο Νίκος, οι εντάσεις είναι πολύ διαφορετικές. Κατά κύριο λόγο, πολλοί ποδοσφαιριστές πρέπει και ελπίζω να είναι γενικά, όχι μόνο στον Όφη, σε μια διαδικασία πιο ακόμα αθλητική, γιατί οι απαιτήσεις του ίδιου του αθλήματος είναι τεράστιες και πολύ απλά πολλοί παίχτες που ακόμα και αν έχουν ποιότητα δεν μπορούν πια να αντέξουν σε πολλές ποδοσφαιριστικές ομάδες, πολλοί ποδοσφαιριστές γενικά, στις ταχύτητες που έχει το ίδιο το άθλημα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η φυσική κατάσταση, πώς προπονούνται σε διάφορους παράγοντες, όχι μόνο ταχύτητα ή αντοχή, όπως ακόμα και σε μικρές λεπτομέρειες, ώστε να αποφύγουμε να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση, καλύτερη απόδοση μέσα στο γήπεδο και να αποφύγουμε κάποιους τραυματισμούς. Τα GPS, και αυτά είναι τα τελευταία 10 χρόνια, 15 στο εξωτερικό, παλιότερα. Πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι χρήσιμες πληροφορίες που σας δίνει? Αρχικά βλέπουμε την επιβάρυνση που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής σε μια προπονητική μονάδα. Για να βγάλουμε ένα περιοδισμό, δηλαδή πότε θα κάνουμε σε κάποιες μονάδες της φυσικής κατάστασης, λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, ώστε οι ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι στο επόμενο μας παιχνίδι. Και σε δεύτερη φάση, και πολύ σημαντική, να δούμε την απόδοση που είχαν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Καλύψαν αυτά που θέλουμε ανάλογα με τη θέση τους, καλύψαν αυτά που θέλουμε
Ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού, μπορεί να ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πιέζαμε ψηλά, δεχτήκαμε ασφιχτική άμυνα από επιθέσεις των αντιπάλων. Άρα είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων για να δούμε την απόδοση γενικά και την επιβάρυνση του ποδοσφαιριστή. Επίσης, το σημαντικότερο είναι από όλα αυτά, αυτά που λαμβάνει ο ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο, να δούμε αν μπορεί να δεχτεί περισσότερα φορτία μέσα στο γήπεδο ακόμα παραπάνω ή αντιθέτως να μειώσουμε κάποια φορτία για να μην τον τραυματίσουμε. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τι πρέπει να μετρήσουμε, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που χανόμαστε στους αριθμούς. Άρα λοιπόν δεν είναι εξίσου σημαντικά τα ίδια. Επίσης υπάρχει μια σχέση, τον έφερα και πριν, του εξωτερικού φορτίου που είναι τα GPS, ουσιαστικά τι πρέπει αυτό που κάνει μες στο γήπεδο, πόσα μέτρα έκανε, πόσα λύσεις κατεύθυνσης έκανε, επιταχύνσεις, επιβραδύσεις, και υπάρχει το πώς συμπεριφέρεται ο οργανισμός πάνω σε αυτά τα φορτία. Άρα λοιπόν, βάσει τη διαφοροποίηση σε αυτά τα φορτία μπορούμε να δούμε κατά πόσο αυτό που κάνουν ήταν υπερβολικά, υπέρμετρο, ήταν κατώτερο του αποδεκτού. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτά μπορούμε να προσαρμόσουμε το προπονητικό πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό όμως, και το ξανατονίζω, να κατανοήσουμε αυτό που μετράμε είναι σωστικά αυτό που θέλουμε. Επίσης υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που μπορούν να καθορίσουν: η θερμοκρασία, ο αντίπαλος, η τακτική συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά των παικτών που παίξανε. Γιατί αν βάλουμε έχουμε ας πούμε ένα και ταχυδυναμικούς παίκτες, ενώ γρήγορους, έτσι, και έχουμε θεωρητικά μιλάμε πάντα και 11 αργούς, τα δεδομένα θα πάρουμε τελείως διαφορετικά. Άρα λοιπόν, ανάλογα με τις παραμέτρους που επηρεάζουν και τα δεδομένα που παίρνουμε, πρέπει και εμείς να τα εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε, να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Και μια παρέμετρος εδώ, η μεγιστοποίηση της απόδοσης δεν έχει να κάνει μόνο με την καλή προπόνηση, έτσι, αλλά έχει να κάνει και με τρόπους παρεμβατικούς οι οποίοι θα μειώσουν τους τραυματισμούς. Γιατί αν έχεις τραυματισμούς, δεν μπορείς να έχεις και μεγιστοποίηση απόδοσης. Και η ομάδα έβγαλε ένα άλλο καλύτερο εαυτό στο κομμάτι που αφορά εσάς. Συντέλεσε κάτι σε αυτό, ήταν θέμα χρόνου να βγει η δουλειά, ποια είναι η δική σας δουλειά? Η απόδοση ενός ποδοσφαιριστή, ή ακόμα να το θέσω αλλιώς, ο τραυματισμός ενός ποδοσφαιριστή είναι ένας πολυπαραγωγικός λόγος. Σίγουρα προσπαθούσαμε κάθε φορά για το καλύτερο, αλλά κάποιες φορές είναι δύσκολο για διάφορους λόγους να μπορέσουμε να όσο καλύτερα να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Σίγουρα στη συνέχεια και λόγω της διακοπής βοηθήκαμε ακόμα παραπάνω, ώστε να μπούμε, να το πω πολύ απλά, σε μια ευθεία λίγο και να βάλουμε κάποιες βάσεις μετέπειτα, και προφανώς από ό,τι φάνηκε κιόλας κάποια πράγματα καλυτερέψαν πάνω στη φυσική απόδοση. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι επί της ουσίας αυτή τη στιγμή, και μπορούμε να κρίνουμε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια προσέγγιση προπονητική ότι όταν κάποιος παίζει συνέχεια θα βελτιώνεται. Άρα λοιπόν τα φορτία που πήραμε προσφέρεις από την αρχή, με τα επιπλέον στα φορτία και με αυτό που λέει ο Γιώργος με διακοπή, είναι κάτι το οποίο συνετέλεσε στην διαφοροποίηση, να το πω, καλύτερα στην προσαρμογή αυτή, έτσι, και είναι κάτι το οποίο είναι συλλογικό και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε και έτσι. Είναι οι παίχτες που έχουν χάσει παιχνίδια επειδή έχουν αυτό το φαινόμενο με τους μυϊκούς τραυματισμούς. Είναι θέμα οργανισμού, είναι κάτι άλλο? Εσείς επιστημονικά και εδώ πώς μπορείτε να το ερμηνεύσετε? Από ό,τι είπαμε και προηγουμένως, βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει, γίνεται πιο ταχυδυναμικό και οι ποδοσφαιριστές εκφύσεως πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να γίνουν αρχικά πολύ καλοί αθλητές, ώστε να αντέχουν φορτία που έχει το σκηνούμενο ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, ένας τραυματισμός μπορεί να είναι πολύ παραγωγικός. Για πολλούς λόγους μπορεί να τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής, και σίγουρα η διαχείριση κάποιων φορτίων κάποιες φορές μπορεί να γενετής, να το πω έτσι. Μπορεί κάποιοι ποδοσφαιριστές να μην μπορέσουν να αντέξουν σωστά κάποια φορτία με ίσως μια κακή διαχείριση. Αλλά σίγουρα προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Μπορώ να πω επίσης ότι η ηλικία είναι ένας παράγοντας που πολλές φορές και επιστημονικά κιόλας επηρεάζει την απόδοση και τη φυσική κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή μες στο γήπεδο. Σίγουρα προσπαθούμε, ξαναλέω, να διαχειριστούμε όσο περισσότερο γίνεται. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί, επαναλαμβάνω, να ένας ποδοσφαιριστής να τραυματιστεί.
Εγώ δεν θέλω να μείνω συγκεκριμένο παίκτη. Θέλω να πω ότι όταν θες να προσδιορίσει το κίνδυνο τραυματισμού, το injury risk που λένε για να προσφερθεί, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που μπορούν να συνάδουν με ένα τραυματισμό, αλλά και πάλι υπάρχουν αθλητές οι οποίοι δεν έχουν ποτέ τραυματισμό και εμφανίζουν τραυματικά επεισόδια. Επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινους οργανισμούς, επειδή έχουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο σαν άθλημα από πλευράς κινήσεων, και αυτό έχει ένα τεράστιο εύρος. Άρα λοιπόν, μια διαφοροποίηση πάνω στην κούραση μπορεί να δημιουργήσει κάτι σε κάποιον ο οποίος θεωρητικά έχει ένα τέλειο μυϊκό σύστημα και φυσιολογικά δεν θα έχει ποτέ τραυματισμό. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, σαν τεχνικό επιτελείο, και πάλι είναι μια δουλειά συλλογική, είναι να προσπαθούμε πάντα να μειώσουμε τους παράγοντες οι οποίοι θα οδηγήσουν εκεί, και μιλάμε για μείωση παραγόντων του μυϊκού τραυματισμού. Δεν μπορεί να μιλήσει για μείωση τραυματισμού, έτσι. Και από εκεί και πέρα, βάσει της προπονητικής διαδικασίας, που είναι ένα σύνολο πραγμάτων από τον προπονητή μέχρι και εμάς, να προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που μας οδηγήσει σε ένα θεμητό αποτέλεσμα. Εσείς είστε μέλη του staff, επικεφαλής, τώρα είναι ο κύριος Νταμπράουσκας. Πώς είναι η συνεργασία σας, πώς τον ζείτε εσείς στην καθημερινότητα? Είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Νταμπράουσκας. Από την πρώτη στιγμή ήρθε κοντά μας, συζητήσαμε, βρήκαμε κοινά στοιχεία, μπορώ να πω επίσης. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε πράγματα που μπορεί να τα ήθελε με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης της φυσικής κατάστασης, και σίγουρα νομίζω η βελτίωση φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και είναι ένας εξαιρετός συνεργάτης και για μας. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας στη δουλειά του, έτσι, γιατί πλέον μιλάμε για επιστήμη, πραγματική είναι επιστήμη. Έχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλα τα μέλη του τεχνικού staff. Μας έχει δώσει το κομμάτι που αναλογεί στον καθένα. Πάντα υπάρχει ζήτηση για το τι γίνεται, τι μπορούμε να αλλάξουμε, αν πρέπει να κάνουμε διαφοροποιήσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν τροφοδότησε από όλους, ουσιαστικά το μόνο όφελος έχει. Και θεωρώ ότι και τα αποτελέσματα φάνηκαν, και θεωρώ ότι και στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Η φετινή χρονιά με τον Όφη, τι γεύση σας αφήνει? Φτάνουμε στο τέλος, έχουμε ακόμα 16 μάτς. Θα διαμορφωθεί μια τελική εξολόγηση. Μέχρι τώρα και φτάνοντας στο τέλος, ποια είναι η γεύση που σας αφήνει? Εμένα μου αφήνει μια πώς να το πω, γλυκιά πίκρα, γιατί πίκρα στην αρχή, που δεν καταφέραμε να είμαστε όπως θα έπρεπε, και πόσο μάλλον γιατί φάνηκε λόγω κάποιων τραυματισμών, λόγω κάποιων προβλημάτων φυσικής κατάστασης, δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν. Ένα γλυκό κομμάτι στη συνέχεια του πρωταθλήματος, ελπίζω και πιστεύω ότι φανήκαμε καλύτεροι, τουλάχιστον στο δικό μας τομέα, και είμαι θετικός πολύ για τη συνέχεια των play-out, να τελειώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, και για την επόμενη χρονιά. Καταρχάς, εγώ θέλω να πω ότι όσοι βρέθηκαν εδώ πέρα από την αρχή της χρονιάς, ήταν και ο Γιώργος, είχαν πάντα θετικό πρόσωπο που προσπαθούσαν να βοηθήσουν την ομάδα, έτσι. Επειδή αυτό που είδα από τη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήταν άνθρωποι θετικοί, που η μόνη τους προσπάθεια ήταν πώς θα βγει καλύτερος ο ποδοσφαιριστής από το γήπεδο, από την προπόνηση, ώστε να έχουν την καλύτερη απόδοση στο παιχνίδι. Επειδή είναι πολύ παράξενο άθλημα το ποδόσφαιρο, έτσι, πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε κι εμείς. Απλά επειδή είμαι φύση αισιόδοξος, θεωρώ ότι όλη η διαδικασία που έχει γίνει πλέον έχει φέρει θετικά αποτελέσματα, και πιστεύω για ακόμα περισσότερο θετικά αποτελέσματα. Πώς οραματίζεστε εσείς το μέλλον, ας πούμε, για τον Όφη, ως μέλη αυτής της προσπάθειας? Σίγουρα, εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος αρχικά θα πω, και μετά συνέχεια σαν τμήμα φυσικής κατάστασης, οραματίζομαι τον Όφη όσο πιο ψηλά γίνεται, και στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά εννοείται και στον τομέα μας, όσο πιο πολύ γίνεται, να έχουμε μια ομάδα η οποία έχει την καλύτερη φυσική κατάσταση όσο μπορεί να γίνει αυτό, και όπως να αποφεύγουμε τραυματισμούς, και ό,τι καλύτερο για αυτό τον Όφη στο μέλλον. Έχοντας και την πρώτερη εμπειρία και συγκριτικά, θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι δομημένη σε όλα τα μέρη της πάρα πολύ καλά. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον να δουλέψουμε 100% επαγγελματικά, που είναι ένα παραπάνω ευχάριστο βάρος στην πλάτη μας. Άρα λοιπόν, όταν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο σου δίνει τα χέγγια και τη δυνατότητα να δουλέψεις στο υψηλότερο επίπεδο και στο καλύβει αυτό με τις παροχές του, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να ζητήσουμε το καλύτερο επίπεδο από τη μεριά της δικιάς μας δουλειάς, του δικού μας κομματιού, όσον αφορά την ομάδα.